Τα βέλη του προς την κυβέρνηση έριξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας για το θέμα των παρακολουθήσεων και των υποκλοπών. Νωρίτερα, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ κοινά είχαν αποχωρήσει από τη σημερινή διαδικασία της Εξεταστικής Επιτροπής, όταν η Νέα Δημοκρατία αρνήθηκε να αποδεχθεί τους μάρτυρες που προτάθηκαν με πρώτο και κυριότερο τον ίδιο τον Κυριακό Μητσοτάκη. Οι μάρτυρες που είχαν κληθεί επικαλούμενοι το απόρριτο δεν συνέβαλαν στο να πέσει φως στις παρακολουθήσεις πολιτικών προσώπων, όπως του Νίκου Ανδρουλάκη από την ΑΕΠ, και κομμάτων, όπως την περίπτωση των συνακροάσεων του τηλεφωνικού κέντρου, του ΚΚΕ αλλά και δημοσιογράφων. Οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας είχαν εμφανιστεί ενωμένες προκειμένου να επέλθει η κάθαρση από την κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Αλέξης Τσίπρας κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι συνεχίζει τη συγκάλυψη με αποκλεισμό όλων των κρίσιμων μαρτύρων από την εξεταστική και τόνισε πως όποιοι επικαλούνται το απόρριτο για εγκλήματα κατά του πολιτεύματος είναι αντιμέτωποι με σοβαρότατες ποινικές ευθύνες. Η κυβέρνηση επιβεβαίωσε την ενοχή της, σημείωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Κατηγόρησε επίσης την κυβέρνηση πως κατέστρεψε κάθε στοιχείο για την παρακολούθηση Ανδρουλάκη Κουκάκη και ενδεχομένως πολλών ακόμα πολιτικών και δημοσιογράφων. Και πως τώρα θέλει να ξεμπερδέψει με συνοπτικές διαδικασίες από την εξεταστική, αποκλείοντας όλους τους κρίσιμους μάρτυρες. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε λόγο για διασυρμό της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, επαναλαμβανόμενη αντιδημοκρατική εκτροπή και αδιανόητες απειλές περί δήθεν φυλάκισης για όσους πούν την αλήθεια. Αυτοί που σύντομα θα λογοδοτήσουν και απέναντι στον ελληνικό λαό και απέναντι στον νόμο είναι όσοι μάχονται για να επιβάλλουν το σκοτάδι και υπονομεύουν τη δημοκρατία, καταλήγει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη δήλωσή του. Διέπραξαν εγκλήματα κατά του δημοκρατικού πολιτεύματος και όσοι επικαλούνται το απόρριτο ενώπιον της εθνικής αντιπροσωπείας προκειμένου να τα συγκαλύψουν. Δεν πρόκειται απλά για διασυρμό της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, αλλά για διαρκή και επαναλαμβανόμενη αντιδημοκρατική εκτροπή που επισφραγίζεται με τις αδιανόητες απειλές περί δήθεν φυλάκισης για όσους πουν την αλήθεια.